γλώσσες. Τι θα γίνεις? Θα γίνω αμελλαδικός πιλότος. Τι θα γίνεις? Αμελλαδικός πιλότος. Αν και μόλις 2 ετών, ο μικρός ονειρεύεται κάποια μέρα να κατακτήσει τους ουρανούς. Μέχρι να συμβεί αυτό, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Ο αερομοντελισμός μετρά στη χώρα μας πολλούς φανατικούς οπαδούς, που δηλώνουν ενθουσιασμένοι με το αγώνισμα. Η αίσθηση είναι κάτι το τρομερό, δηλαδή ειδικά σε ελικόπτερα, βενζινοκίνητα που ακούς το θόρυβο και τα λοιπά, είναι καταπληκτικό. Συνήθως τρέμουν τα χέρια σου. Στην Ελλάδα ξεκίνησε την πορεία του πριν από περίπου 60 χρόνια. Όμως την τελευταία 20ετία έχει πραγματικά κερδίσει πολλούς φίλους. Δεκάδες όμιλοι, λέσχες και μοντελοδρόμια έχουν δημιουργηθεί σε πολλά σημεία της χώρας. Τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ δεν υπήρχαν κατευθύνσεις. Τα μοντέλα ήταν με 2 στυρματόσκηνα, πετάγαν γύρω από εμάς, control line όπως τα λέγαμε τότε. Δεν είχαν την ελευθερία του χώρου που έχουν τώρα. Για πολλούς από εμάς, ο αερομοντελισμός θεωρείται ένα πολύ ακριβό σπορ. Όμως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Ένα φτηνό ελικόπτερο ή αεροπλάνο κυμαίνεται, αρχίζει μάλλον από τα 100 ευρώ, 120 ευρώ και μπορεί να ανέλθει σε αστρονομικά ποσά. 30.000, 50.000. Και να σκεφτεί κανείς πως κάποια μοντέλα ζυγίζουν λιγότερο από 5 κιλά, ενώ συναρμολογούνται λίγο πριν πετάξουν. Αυτό έρχεται μέσα σε μια κούτα η οποία περιέχει βίδες και εξαρτηματάκια. Δηλαδή, ο εκάστοτε μοντελιστής καλείται να συνθέσει το ελικόπτερο από την αρχή. Πολλοί από εμάς λέγαμε μικροί πως όταν μεγαλώσουμε θα γίνουμε πιλότοι. Για όσους δεν τα καταφέραμε, ο μοντελισμός αποτελεί μια πολύ καλή λύση. Και αυτό γιατί περνάς καλά, μαθαίνεις κάτι καινούριο και φυσικά κατακτάς μια θέση στα ουράνια! Οι συναντήσεις των αερομοντελιστών, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε φέτος τα Χριστούγεννα στα Μέγαρα, αποτελούν μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για ταξίδια και νέες γνωριμίες. Ήρθαμε από το Βόλο, μια συντροφιά κάποιων αερομοντελιστών, για να χαρούμε αυτή τη γιορτή στο μοντελοδρόμιο του κυρίου Ντούνη, να δούμε παλιούς και να κάνουμε και νέους φίλους. Κοιτάξτε λίγο γύρω σας. Έχω ένα κουμπάρο, ένα συνεργάτη, φίλους του πατέρα μου, πάρα πολύ κόσμο που γνωριζόμαστε χρόνια πάρα πολλά, έχουμε κάνει γερές φιλίες. Συναντήσεις όπως αυτή κρύβουν δυστυχώς και απρόβλεπτα, όπως κάποια σοβαρά ατυχήματα. Γιατί όμως να ασχοληθεί κανείς με τον αερομοντελισμό? Να ασχοληθείς, να μάθεις μηχανολογία, να μάθεις, τι να σου πω, πάρα πολλά πράγματα, φυσική, να ασχοληθείς με τα μοτεράκια, να ασχοληθείς με την κατασκευή του μοντέλου. Πράγματα ωραία που αυτή τη στιγμή έχουμε κολλήσει όλοι στο κομπιούτερ και δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Ίσως ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε κάτι καινούριο. Αφού και εγώ, μετά από τόσες ώρες δίπλα σε αεροπλάνα και ελικόπτερα, ζήτησα από τον μικρό Βασίλη να μου δείξει μερικά πράγματα για τη μεγάλη του αγάπη. Μόνο που ο Βασίλης και το αεροπλάνο του τράβηξε και την προσοχή μιας πιο μικρής αγάπης.